Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για την πρόσκληση, ε, διότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι τσιγεννημένο για το Μέγαρο. <Κι> Δυστυχώ η ζωή τα έφερε να είμαι με τον πανέτσο που δεν τον λες και πέδαρο ακριβώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει στο Μέγαρο, ε, ήμουνα στη μεγάλη αίθουσα. Τότε το είχαμε γεμίσει, φοβερό σου ε, Βέβαια, λέγανε ότι ήρθαν για τον Νέσμο, ενώ εγώ ένιωθαν ότι είχα για μένα, να ξέρω άτομα. Όπω οι τραγουδιστέ, όταν πηγαίνουν σε μικρότερα μαγαζιά, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλο σουξέ, mm -hmm. θέλω να πω ότι είναι πάντα χαρά μου να μιλάω σε λίγου που με αγαπάνε παρά σε πολλού που απλά έτσι σήμερα με ξέρουν. <Κι> Σα ευχαριστώ πολύ. <Κι> λοιπόν, είχα μια μεγάλη περιέργεια. Γιατί με καλέσαν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ε, ενημερώθηκα λίγο παραπάνω για το το πώ λειτουργεί εδώ πέρα το, η όλη η ιστορία, η όλη έκθεση. Εξακολουθώ να έχω τη περιέργεια γιατί με καλέσανε. Θα σα μιλήσω για κάτι το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά και που δεν είναι το Ιντερνετ, αλλά είναι ο εαυτό μου. Μπορεί να κουραστείτε. Θα το λήξω, αν δω ότι δεν τραβάει. Λοιπόν, ο τίτλο τη ομιλία είναι Κοπηλατώντα τον ωκεανό του Ιντερνετ. Θα μπορούσα να βάλω και άλλου τίτλου, Διάλεξα αυτό γιατί είναι λίγο περισσότερο, ας πούμε, έτσι, α, πώς να το πω, α, γλυκό. Δεν θέλω να κάτι ξερό, να Μη γίνουμε και ρεζίλ πρώτη φορά εδώ πέρα. Να δείξουμε ότι έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα, μια αισθητική. Στην πραγματικότητα, εμένα η σχέση μου με το ίντερνετ είναι ανάλογη με μια σχέση που είχα με μια κοπέλα όταν πήγαινα στο γυμνάσιο. Νομίζω ότι λέγανε λίτσα. Τότε τι γυναίκε λέγανε λίτσε. Νίτσε, τα λέγαμε αυτά. Ε, ήταν μια φοβερή σχέση. Υπό την έννοια ότι εγώ νόμιζα ότι τα είχαμε, αυτοί όχι. <laughs> Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, μαζί. Από, από τι ωραιότερε σχέσει που είχα ποτέ. Δεν υπήρχε ανταγωνισμό, δεν υπήρχε γκρίνια, δεν υπήρχε μουρμούρα. Ε, όλα κλείσαν πάρα πολύ ωραία. Ε, τώρα αυτή έχει τρία παιδιά, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Ε, εν πάση <laughs> περιπτώσει, θέλω να πω ότι η διαφορά με αυτή και το Ιντερνετ είναι ότι τώρα λίγο εγώ έμαθα κάποια πραγματάκια ώστε να μπορώ να το χρησιμοποιώ ω εργαλείο δουλειά και δεν αναφέρομαι στη δυνατότητα που σου δίνει το διαδίκτυο στο να ψάχνει, να βρίσκει. Είναι ένα γιγάντιο αρχείο πρώτα απ' όλα. Είναι πολλά, ας πούμε. Έχει πολλά χρήσιμα πράγματα για δική μα δουλειά. Αλλά μιλάω για το πλέον. Πώς να το πω. Πεζό πράγμα που μπορεί να απασχολεί ε, έναν άνθρωπο, δηλαδή το πώ θα βγάλει λεφτά. Να βγάλει κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να δούμε την πρώτη ενότητα, που έχει τίτλο «Το ίντερνετ τι είναι τούτο». Λοιπόν, εγώ το ίντερνετ το γνώρισα πάρα πολύ νωρίς, πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι όταν γνώρισα εγώ το ίντερνετ, στην Ελλάδα δεν το ξέραμε πάρα πολύ, το ξέρανε ελάχιστη. Εσείς το ξέρατε. Δηλαδή, θέλω να πω, το ξέραν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με τον κυβερνοχώρο, όπως λέγαμε τότε. Ε, γιατί το γνώρισα, Γιατί όταν ήμουν στην Ιταλία, σπούδαζα και δούλευα και ήμουν στην Ένωση Ξενάντα Αποκριτών, ε, υπήρχε ένα Σουηδό, ο οποίο έκανε μαθήματα ίντερνετ στου ανίδιου. Ε, αυτό το λέω για να μην νομίζετε ότι απαταιώνε υπάρχουν μόνο στη Νότια Ευρώπη, υπάρχουν και στη Βόρεια Ευρώπη. Διότι, τι, ποια ήταν τα μαθήματα που έκανε ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ε, Έπαιρνε τον υπολογιστή, έβαζε μια διεύθυνση, του δίνε εσύ μια διεύθυνση άνοιγε μια σελίδα και σου έλεγε Α, να, αυτό είναι το Ιντερνετ. Δηλαδή, αν έχει μια σειρά από διευθύνσει, μπαίνει και βλέπει μια σειρά από πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Όσο και να σα φαίνεται περίεργο, εμένα αυτό μου έχει φανεί ένα πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όχι να πληκτρολογήσω τη διεύθυνση, αλλά πρώτα απ' όλα να έχω τι διευθύνσει. Τον καιρό εκείνο δεν υπήρχε ακόμα το Google, δεν υπήρχαν οι μηχανέ αναζήτηση. Οι πρώτε μηχανέ αναζήτηση ήταν τη πλάκα τελείω. Λοιπόν, και ήταν ένας καινούριος κόσμος, φανταστικός, τρομερός, απίθανος, αλλά από την δική μου την πλευρά εντελώς ανεξερεύνητος. Όλα έγιναν χειρότερα όταν γύρισα στην Ελλάδα. Τότε δούλευα, θυμάμαι, στα περιοδικά του Κωστόπουλου. Είχαμε φτιάξει μια αθλητική εφημερίδα που πήγε άπατη σε χρόνο ρεκόρ. Λέγανε ότι ήταν καλή. Δεν ήταν, αλλά τα λέγαμε εμεί μεταξύ μα έτσι για να φτιαχνόμαστε. Συνήθω αποτυχίε έτσι κάνουμε. Λοιπόν, και είχαμε ένα παλικάρι το οποίο μα έκανε τότε την έρευνα. Δηλαδή, πηγαίναμε εμεί, του λέγαμε κάτι που μας ενδιαφέρει και αυτός μας έφερνε τυπωμένα πράγματα, σελίδες, ας πούμε, αναφορές, δημοσιεύματα, τα οποία έβρισκε. Αυτός, ο οποίος ήταν ένας άλλος καταπληκτικός απατεώνας, το έκανε όλο αυτό να φαίνεται φοβερά δύσκολο. Δηλαδή πήγαινε εσύ, του έλεγες, ας πούμε, θέλω κάτι για τον Ρονάλντο. Σου έλεγε το Ρονάλντο, θέλω μισή ώρα. Έλεγε τι ψάχνει, ρε. Ξέρεις, συγκεντρωνόταν, έπαιρνε και ένα έφο έτσι, και άρχιζε στην πραγματικότητα δύο-τρει διευθύνσει έβαζε. Λοιπόν, κατέρευσε όλο αυτό ο μύθο όταν σε ένα τραπέζι οικογενειακό ένα απόγευμα Κυριακή ήθελα να δω κάποια αποτελέσματα σε ένα πρωτάθλημα και είπα πού πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον συγκεκριμένο να του μπει στο ίντερνετ να τον ρωτήσω και ο 12χρονο γιο του ανθρώπου που μα φιλοξενούσε μου είπε γιατί δεν μπορούμε να μπούμε από εδώ. Και του λέω από πού, μου λέει από εδώ, από τον υπολογιστή μου. Του λέω, ξέρει εσύ από αυτά, μου λέει, ναι. Πήγε το παιδάκι, έγραψε δύο πράγματα. Εγώ ήμουν τότε μαντράχαλο. Αισθάθηκα είναι αλήθεια πολύ ηλίθιο, αλλά κάπω έτσι άρχισα να καταλαβαίνω ότι το μέσο δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Το ξέρω ότι σα φέρνουμε τελείω χαζό λέγοντα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είμαι απολύτω ειλικρινή. Έτσι το αντιμετωπίζαμε στην αρχή. Ω ένα πράγμα πολύ παράξενο, πολύ α πούμε για ειδικού, πολύ για τζίνια, ας πούμε, της, της, τε, της τεχνολογίας. Μετά άρχισα να συνεργάζομαι με διάφορους οι οποίοι είχαν ιστοσελίδε. Ε, μία πάντα από τις ιστορίες που μου αρέσουν είναι ότι... Ε, μπορούμε να δούμε λίγο τη, αυτά εδώ πέρα, τα, τη, 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 τις μικρές, ας πούμε, υποενότητες για τις οποίες σας μιλάω. Λοιπόν, ένα που δε, πράγμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι κάποια στιγμή έφτασα να βρω τον πελά μου, διότι συνεργαζόμουν με ένα παλικάρι το οποίο είχε κάνει μια πάρα πολύ έξυπνη, μια πάρα πολύ ιδέα. πουλούσε εισιτήρια για παιχνίδια. Εν τέλει, μετά από ένα διάστημα, κατάλαβα αυτό, ότι αυτό ήταν μια ηλεκτρονική μαύρη αγορά κατά κάποιο τρόπο. και όταν έγινε ο τελευταίο τελικό του Champions League στην Αθήνα το 2008. ασχολήθηκε μαζί του η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο γιατί πούλαγε ένα ειστήριο το οποίο έκανε κανονικά ξέρω εγώ, 100 ευρώ, το πουλάγε ξέρω 2.000 ευρώ, βρήκαν και εμένα μέσα, με ψάχνανε για να δώσω εξηγήσει. Ε, εγώ εκεί απαντούσα σε κάτι ερωτήσει, τι οποίε άφηνε ο κόσμο. Ήταν πολύ πρωτότυπε, τύπου ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ε, ήταν όμω και η πρώτη μου επαφή με κάποιον ο οποίο είχε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μέσο για να βγάλει χρήματα κάνοντα κάτι το οποίο. Όπω τελικά αποδείχθηκε, δεν ήταν και καθόλου παράνομο. Γιατί ο άνθρωπο είχε μια δικαστική περιπέτεια, αλλά ξέμπληξε. Μετά δούλεψα σε διάφορε ιστοσελίδε, γράφοντα κείμενα κατά βάση. Ε, έκανα μερικέ εκπομπέ, από τι πρώτε που γίνανε στην Ελλάδα, ε, για α πούμε, ήταν μία που είχε δει πολλοί κόσμο ιντερνετική, ήταν το περίφημο Βουβουζέλα Σόου που το είχαμε κάνει με τον Πάντσο στο Μουντιάλ του 2010, λόγω τη Βουβουζέλα. Αυτέ ήταν εκπομπέ, θα έλεγα, οι οποίε προσπαθούσαν κατά κάποιο τρόπο να μιμηθούν πράγματα τα οποία κάναμε στην τηλεόραση, αλλά είχαν ένα μεγάλο έτσι, χαρακτηριστικό, το οποίο μου έμεινε από αυτήν την ιστορία, ότι ήταν low budget. Ήταν πράγματα τα οποία δεν στήριξαν σχεδόν τίποτα. Για να καταλάβετε πόσο low budget ήταν, θα σα πω το εξή. Είχαμε πάει τότε, όταν κάναμε το βουβουζέλα στο SportGR, στον Κώστατο Γεωργιάδη, καλό φίλο, ο οποίο ήθελε να κάνουμε ένα trailer για την εκπομπή και όταν είχαμε πάει εμεί να τον δούμε, φτιάχνα ένα, στουντιάκι το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει μετά. Αν φανταστείτε τίποτα μεγάλο, ένα πολύ μικρό πράγμα. Εκεί λοιπόν, βλέποντα το στουντιάκι αυτό, πήρα εγώ μια μπαντανόβουρτσα από αυτέ που χρησιμοποιεί για να βάψει. Πήρε ο Πάνουτσο, δεν θυμάμαι κάτι άλλο ανάλογο που είχαμε βρει και κάτι χρώματα. Κάναμε ότι βάφαμε και ζωγραφίζαμε και αυτό το κάναμε τρέλερ. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία θα τη λέει ο Ed Wood. Πρέπει να έχει γίνει σε πέντε λεπτά και είχε στοιχήσει μηδέν. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι σε όλη αυτή την ιστορία που λέγεται ίντερνετ, ε, δεν μπορούσαμε τίποτα να φανταστώ πώ μπορεί κάποιο να βγάλει χρήματα. Δηλαδή, δεν μιλάω για να βγάλει τίποτα εκατομμύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι να παίρνει που να δικαιολογεί τον κόπο του. Διότι διάφορε συμφωνίε, οι είχα κάνει κατά καιρού με μεγάλε ιστοσελίδε, είχαν συνήθως τη ε, γνωστή κατάληξη. Δηλαδή, κάναμε μια συμφωνία για να πάρουμε κάποια χρήματα, μετά από ένα διάστημα μας λέγανε ότι αυτά είναι πολλά, ε, μετά βάζαμε πλάτη, μετά ξαναβάζαμε πλάτη, μετά λέγανε «Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βάζεις πλάτη». Πέρασε κανένας χρόνος, μας χρωστάγανε. Τελείωνε η γενικότερη συνεργασία, θέλω να πω. Ε, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, υπήρξαν και δουλειέ οι οποίε Στου οποίε οι άνθρωποι ήταν συνεπεί. Δηλαδή, αυτά που είχαμε συμφωνήσει, είχα συμφωνήσει, για να μην χρησιμοποιήσω το πληθυντικό τη μεγαλόπρέπεια, τα πήρα. Αλλά να σα πω την αλήθεια, ελάχιστα από αυτά τα πράγματα τα είχα χαρεί. Πάντα στο μυαλό μου, η δουλειά, παραδείγματο χάρη στην εφημερίδα, ήταν ένα πράγμα σημαντικότερο. Δηλαδή, το Ιντερνετ, το site στο οποίο δούλευα, το βλέπα κακώ, εγώ φταίω, ω ένα είδο πάρεργου. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι. εντάξει, πρέπει να το κάνει και αυτό. Καλά είναι να υπάρχει, α πούμε. Στο μεταξύ, δεν πρόσεχα καν τη διαφορά ανάμεσα στο αναγνωστικό κοινό τη εφημερίδα και στην επισκεψιμότητα τη όποια ιστοσελίδα. Η οποία ήταν ένα πράγμα γιγάντιο. Δηλαδή, μιλάμε <χω> ότι ας πούμε, οι εφημερίδες, τον καλό καιρό που λάγανε οι εφημερίδες που δούλευα εγώ, 15.000 φύλλα πανελλαδικά, και ένα κομμάτι στο ίντερνετ μπορεί να το διάβαζε τότε δικό μου, ξέρω εγώ, 30.000 κόσμος. Ήταν η αναλογία ένα προς δύο. Ε, ωστόσο, η εφημερίδα ήταν στο μυαλό μου η εφημερίδα και το άλλο ήταν κάτι που πρέπει να υπάρχει και καλό είναι να υπάρχει για να μην χάνεσαι. Γιατί, γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα. Όταν εγώ ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, το όνειρό μα όλων όσων κάναμε αυτή τη δουλειά ήταν να βρούμε μια δουλειά σε μια εφημερίδα. Μα φαινόταν ότι αυτό είναι το καταπληκτικότερο πράγμα το που μπορεί να μα τύχει. Μετά να δουλέψουμε ενδεχομένω και στο ράδιο ή ξέρω εγώ σε οτιδήποτε άλλο, τηλεοράσει κτλ. Αλλά το μέσο που σε καταξίωνε ήταν η εφημερίδα. Ε... και μου πήρε κάμποσο καιρό για να καταλάβω, όχι ότι οι εφημερίδες έχουν προβλήματα και ψηλοπεθαίνουν, γιατί αυτό το είχαμε καταλάβει ιστολογικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ότι αν υπάρχει ένα καταφύγιο καινούριο και ένας χώρος καινούριο για να δουλέψει αυτό είναι το διαδίκτυο. Πώς τώρα να δουλέψει το διαδίκτυο. Ο μοναδικός τρόπος ο οποίος υπάρχει και έχει να κάνει με δημοσιογράφους είναι τα blog. Εγώ λοιπόν έκανα ένα blog δικό μου, το έκανα το 2016. Θα έπρεπε να το έχω κάνει, όπως το κατάλαβα πολύ αργότερα, Τουλάχιστον από το 2007, το 2008, είχα μια πιθανότητα, αν το είχα κάνει τότε, να είχα πάρει και κάποια χρήματα ας πούμε, πιο σημαντικά. Γιατί τότε υπήρχαν στοιχηματικές, υπήρχε διαφήμιση, υπήρχε γενικώ ένα άλλο κόσμο. Ε, αλλά όταν αποφάσισα να το κάνω, αποφάσισα ότι η κατά κάποιο τρόπο σημαντική κύρια προσοχή μου θα είναι και σε αυτό. Δεν λέω μόνο σε αυτό αλλά θα είναι και σε αυτό. Δηλαδή, θα είναι κάτι το οποίο θα το υπηρετήσω με την μέγιστη, ας πούμε, επαγγελματική σοβαρότητα, ακόμα κι αν από όλο αυτό το πράγμα μπω μέσα. Γιατί δεν είχα καμία βεβαιότητα ότι θα μπορούσα να βγάλω έστω τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να συντηρηθεί. Το ξεκίνησα το καλοκαίρι του 2016 για ένα λόγο απλούστατο, γιατί ήταν τότε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τελικά του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος και γιατί επειδή δεν είχα για τουλάχιστον δύο χρόνια προηγουμένω, παραελάχιστη παρουσία στο διαδίκτυο, θεώρησα ότι ήταν ένα καλό τρόπο για να μαζέψω λίγο του δικού μου. Λοιπόν, α ας δούμε λίγα και ορισμένα πραγματάκια τώρα γι' αυτό ειδικότερα. Ε, γιατί είναι έτσι η ιστορία μια δουλειά, α πούμε. Και δεν λέω ότι θα πάρετε ιδέε, δεν νομίζω άλλωστε ότι σα ενδιαφέρει και ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Αλλά πιθανότατα, θέλω να πω ότι αν εγώ σας εξηγήσω τι έψαχνα, μπορεί να σας είναι χρήσιμο την επόμενη φορά που θα βρείτε κάποιο σαν εμένα που θέλει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω ένα περισσότερο και από το ε, να βρω, ας πούμε, κάτι να ασχολούμαι. Ήθελα να βρω μια βιτρίνα, κάτι, το οποίο να έχει λίγο περισσότερο εμένα, δηλαδή η ευθύνη αυτού του πράγματος πρώτα απ' όλα να είναι δική μου και κατά δεύτερο λόγο ό,τι κανείς διαβάζει εκεί πέρα να είναι δικό μου. Και η αρχική μου σκέψη ήταν ότι εγώ θα γράφω ό,τι θέλω και ό,τι γουστάρω και ό,τι μου αρέσει κτλ, κτλ. και σε όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ε... Πρέπει να πω ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή την ιστορία για μένα είναι ότι με τον καιρό ανακαλύψει ότι δεν είναι έτσι ακριβώ. Δηλαδή, παραδόξω, το ίδιο το μέσο σε υποχρεώνει κάποια πράγματα να τα κάνει και κάποια πράγματα να μην τα κάνει. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την επισκεψιμότητα, έχει να κάνει κυρίω με το γεγονό ότι διακρίνει ποια είναι η απέτηση αυτού που σε διαβάζει. Δεν αναφέρομαι στην άποψη αυτή, καθ αυτή αλλά κυρίως στη θεματολογία, στο περιεχόμενο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω κάτι, ας πούμε, το οποίο να αφορά... Τι να πω τώρα... Ε, τον εθνικό ύμνο. Έτσι. Να γράψω, παραδείγματος χάρη, ότι εμένα δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Είναι καλύτερος, ας πούμε, ο Αμερικάνικος. Θα μπορούσα να να το κάνω, δηλαδή, ε, παραδοξολογώντας, γράφοντας διάφορα πράγματα δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, μπορεί να ενδιαφέρει ξέρω, 200 τρελού, α πούμε, οι οποίοι να είχαν σκεφτεί κάτι ανάλογο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο κόλλαγε εκεί πέρα. Και το λέω γιατί. Γιατί υπάρχει μια γενικότερη εντύπωση ότι στο διαδίκτυο μπορεί να κάνει ό,τι τρολιά θέλει, να μπαίνει ο καθένα να γράφει ό,τι θέλει. Πράγμα το οποίο ισχύει, αλλά μην μπερδεύουμε το διαδίκτυο, το κάτι τη οργανωμένο στο διαδίκτυο, δηλαδή ένα site. Ένα blog με, το, με τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Στα μέσα κοινωνική δικτύωση χωράει περισσότερη πλάκα, αλλά δεν είναι ακριβώ το, το διαδίκτυο, είναι κάτι τελείω άλλο. Επιπλέον, για να μπορεί αυτό το πράγμα να συντηρηθεί, χρειάζεται να έχει και μία κάποια ε, επαγγελματική σοβαρότητα. Δηλαδή, αυτό ο οποίο θα σου δώσει τα χρήματα, τα λίγα χρήματα, ο χορηγό κτλ, κτλ., πρέπει να είναι βέβαιο ότι δεν θα τα δεν θα συνεργαστεί με κάποιον ο οποίο ο σκοπό του είναι ας πούμε, να τον βρίζει όλη η Ελλάδα. Δεν πρόκειται να το κάνει. Εμένα, μάλιστα, ένα πράγμα που μου είχαν πει όλοι όσοι είχαν μιλήσει μαζί μου για να διαφημιστούν ήταν ότι δεν θέλουμε σχόλια κάτω από τα κείμενά σου στη σελίδα σου. Ε, Πώ το λένε, μπορεί άνετα να κάνει αυτό το πράγμα χρησιμοποιώντα τα, Facebook, τα Twitter κτλ. Να μαζεύει, σε πάση περιπτώσει, όσο μπινελίκι θέλει εκεί. Αλλά εμείς εδώ δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θέλουμε δηλαδή να διαφημιζόμαστε κάπου που υπάρχουν κείμενα και όχι άνθρωποι οι οποίοι βρίζουν ο ένας τον άλλο. Ε, και μετά από ένα χρόνο περίπου, διαπίστωσα ότι αυτό το πράγμα το απαιτούν γενικότερα. Δηλαδή δεν το απαιτούν μόνο από μικρά πράγματα σαν το δικό μου, αλλά και από site-supermarket, τα οποία έχουν στηθεί μερικά ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή για να μπορεί να έχουν αναγνώσει οι οποίοι μεταξύ του να τσακώνονται και να τη βρίσκουν ας πούμε, με τέτοιο τύπο τρόπο. Βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια γενικότερη προσοχή σε αυτό το πράγμα, η οποία δεν έγινε με επιφύτηση του Άγιο Πνεύματο, έγινε γιατί το ζητάνε οι διαφημιστέ. Οι διαφημιστέ είναι ένα πράγμα το οποίο τους δω, εγώ το βρίσκω πάντα μπροστά μου. Έχω καλή σχέση. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα δαίμονες, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι, ε, ξέρω εγώ, επηρεάζουν την κρίση μας ή τη γνώμη μας, κάνουν μια δουλειά και αυτή πάρα πολύ συγκεκριμένη και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο λόγος τους είναι κάτι το οποίο όλοι το λαμβάνουν υπόψη. Δεν σε πληρώνει κανένας για να προκαλείς και να δημιουργείς, ας πούμε, εντάσεις. Μπορεί προσωρινά να το κάνει γιατί, ας πούμε, η επισκεψιμότητα μπορεί να είναι μεγάλη και να τον ενδιαφέρει με τον καιρό όμως Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα σε παρατήσει. Ε, μπορούμε λιγάκι να δούμε και την επόμενη ενότητα, η οποία έχει τίτλο «Τι ακριβώς ψάχνει και τι διαβάζει ο κόσμος». Πρέπει να σας πω ότι αρχικά δεν είχα κανένα τέτοιο τύπο προβληματισμό. Δηλαδή έλεγα ότι ένα blog πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά αυτάρεσκό, ώστε να πιστεύει ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο που το επισκέπτεται είναι αυτό και τίποτα άλλο. Και κανένα άλλο. Δεν ισχύει έτσι ακριβώ. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Δηλαδή δεν σε διαβάζουν γιατί είσαι μια ας πούμε, γνωστή υπογραφή. Σε διαβάζουν αν το θέμα με το οποίο καταπιάνεσαι είναι κάτι το οποίο του απασχολεί. Βέβαια, εγώ έχω μία. Σε αυτή την ιστορία, μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχω ένα Αβαντάζ, ότι ασχολούμαι με έναν χώρο ο οποίος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, δηλαδή μου είναι σχετικά εύκολο, ας πούμε, να γκετοποιήσω ένα κοινό. Το κοινό μου είναι περισσότεροι άντρες, ασχολούνται με τα αθλητικά, κατά βάση, οπότε η στόχευση, ας πούμε, είναι σε γενικές γραμμές εύκολη. Γενικά όμως... Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην παλιά και τη νέα δημοσιογραφία, δηλαδή τη δημοσιογραφία των εφημερίδων και τη δημοσιογραφία του ίντερνετ, η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, η εξή. Οι εφημερίδε είχαν μια πολύ γενική εικόνα του κοινού του. Δηλαδή, δημοσιεύαν πράγματα στην ελπίδα ότι αυτό που αγοράζει την εφημερίδα θα τα διαβάσει και θα είναι και ευχαριστημένο. Και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούσαν να τον ενημερώσουν, ενίοτε να τον ψυχαγωγήσουν. Ε, ελπίζοντα το ξαναλέω ότι θα χτίσουν μαζί του μια, μια σχέση όσο το δυνατόν περισσότερο καθημερινή. Εδώ πέρα η ιστορία είναι τελείω διαφορετική. Τα blog ψάχνουν ένα κοινό. Το, το περιμένουν αυτό το κοινό και θέλουν να το ταΐσουν κατά κάποιο τρόπο αυτό το κοινό. Δηλαδή θέλουν να του δώσουν αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή το ενδιαφέρει. Είναι σαν ενώ στην εφημερίδα πα εσύ στο περίπτερο για να την αγοράσει, είναι σαν να έρχεται το περίπτερο και να σε κυνηγάει όπου είσαι. Δηλαδή να σου λέει, Εδώ είμαι, ή εν πάση περιπτώσει κι εγώ εδώ είμαι, γιατί είναι διάφορα περίπτερα που σε κυνηγάνει συγχρόνω, και πρέπει να μου δώσει κάποια, κάποια, κάποια από την προσοχή σου. Πρέπει να την κερδίσω την προσοχή σου. Να τη βρω, να σε βρω, να δω τι, τι διάβολο είσαι, πού βρίσκεσαι, πού κινείσαι. Δεν περιμένω να έρθει εσύ σε μένα. Είναι αντίστροφη η διαδικασία. Ε, σε αυτό το πράγμα, τα, τα, τα social media είναι νομίζω ένα είδος ας πούμε, πώς να το πω, μενού, μια και μιλήσαμε για τάισμα, το οποίο διαμορφώνει ο καθένας μας. Παίρνουμε, ε, διαλέγουμε τι παρακολουθούμε, διαλέγουμε τους, ε, τους ανθρώπους που παρακολουθούμε, διαλέγουμε τα μέσα τα οποία διαβάζουμε, διαλέγουμε πού θα κάνουμε τις παρεμβάσεις μας, αλλά όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν η μέρα μας ξεκινάει, περνάμε και ρίχνουμε μια ματιά. Το ρίχνω μια ματιά και το διαβάζω, είναι δύο πράγματα απίθανα διαφορετικά, δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιακά, ας πούμε, διαφορετικά. Δηλαδή, τον τίτλο ενός κειμένου μπορεί να τον δούνε για πλάκα μέχρι και 50, 60, 70 άνθρωποι. Έτσι. Το, να διαβάσουν το κείμενο είναι μια άλλη ιστορία. Θα το διαβάσουν ε, ο ένας στους πέντε χοντρικά. Είναι ένα καλό ποσοστό αυτό. λοιπόν, και από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις ας πούμε την ικανότητα ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τους τίτλους σου να είναι πεπισμένος ότι αυτό το οποίο θα διαβάσει αν σου χαρίσει το πολυπόθητο κλικ. δεν λέω ότι θα τον ικανοποιήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τον ε, ιντριγκάρει. Βέβαια στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, έτσι, δηλαδή το διαδίκτυο είναι γεμάτο fake news, το διαδίκτυο είναι γεμάτο ιστορίες συνωμοσίας, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από τα νέα της το διαδίκτυο είναι γεμάτο από ένα σωρό πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρουν κανένα μας. Γιατί μας ενδιαφέρουν, γιατί νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι και ένα ψυχρός, ένα παιχνίδι του καθενός μας. Δηλαδή, η, το, όλη αυτή η ιστορία του σερφαρίσματος και τα, είναι ένα είδος, ας πούμε, διασκέδασης. Και στη διασκέδαση υπάρχει και αυτού του τύπου το, ε, η επιλογή. Δηλαδή, η επιλογή του να διαβάζεις και πράγματα τα οποία ότι δεν είναι αλήθεια. Του να ασχολήσει με πράγματα τα οποία γνωρίζει ότι είναι εντελώ ασήμαντα, α πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα εγώ τα έχω πάντα στο μυαλό μου γιατί αν κάποια στιγμή ε... γίνουν ο κανόνα, ε... ίσω και εγώ να σταματήσω να ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ε... αν δεν μπορέσεις να βρεις, κάνοντας όλα αυτά, κάνοντα γράφοντα βασικά τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν και τους ανθρώπους οι οποίοι για σένα ενδιαφέρονται δεν έχει για μένα καμία, κανένα ενδιαφέρον το άλλο πράγμα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μπορεί να γίνουν ευκολότερα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Παραδείγματο τους χάρη ανθρώπινες ιστορίες. Έτσι, οι ανθρώπινες ιστορίες είναι ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος κυνηγάει επειδή πια ο κόσμος μας δεν έχει και σύνορα, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία έχουν κάνει τεράστια σουξέ και μας έρχονται από χώρες που δεν έχουμε πάει ποτέ. Αλλά μπορεί να μας συγκινούν, μπορεί να τραβούν την προσοχή μας. Μπορεί να ε, μας μοιάζουν, ας πούμε, καταπληκτικά και υπέροχα. Θέλω να πω ότι ο ανταγωνισμός είναι απίθανος, είναι γιγάντιος. Ε, και είναι τόσο μεγάλο που νομίζω ότι δεν πρέπει καν να μα απασχολεί πια. Δηλαδή, είναι αυτό που πά στην αρχή, είναι ένα ωκεανό μέσα στον οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει με ένα καραβάκι είναι να ελπίζει ότι δεν θα βουλιάξει. Είναι αδύνατο να ανταγωνιστεί, να, να, να βάλει στο μυαλό σου, α πούμε, ότι θα κάνει κάτι το οποίο ε, θα το διαβάσουν πολύ, θα γίνει επιτυχία, θα γίνει αναπαραγωγή του, θα γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Ε, αν μπλέξει σε μια τέτοιου τύπου ιστορία, νομίζω το μυαλό σου θα χάσει και τίποτα περισσότερο. Επίσης πρέπει να πω ότι από ό,τι έχω καταλάβει, μπορείς να τραβάς πολύ πιο εύκολα την προσοχή ε, μιλώντας αρνητικά από ότι μιλώντας θετικά. Και εμένα αυτό, να σας πω την αλήθεια, με χαλάει πάρα πολύ. Ε, εγώ θα ήθελα να γράφω θετικότερα πράγματα, ειδικά στα αθλητικά. Και ε, διαπιστώνω όλο ένα και με μεγαλύτερη θλίψη ότι ε, το να εκθέτεις ανθρώπους στην κακία του πλήθους είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ε, τραβάς την προσοχή. Για να κάνεις, ας πούμε, ντόρο για να είσαι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος χιλιάδων ανθρώπων. Να σας πω επίσης ότι στην Ελλάδα το μοναδικό εργαλείο προβολής κειμένων είναι το Facebook. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το Twitter είναι η χαρά της εξυπνάδας, Μπορεί να πεις διάφορα πράγματα τα οποία να τα στέλνει ο ένας στον άλλον για να γελάμε ή ξέρω εγώ για να θάβουμε τον οποιοδήποτε, αλλά η... το να ανοίξει κείμενα μέσω του Twitter είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιο. Το Instagram είναι αποκλειστικά ας πούμε για φωτογραφίες. Οι δικές μου δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να κάνουν σουξέ, η Στικούδη θα πάει καλύτερα. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι και το, το μοναδικό... Αντικείμενο επιβίωση, το οποίο πρέπει να μάθει με κάποιο τρόπο ας πούμε, να χειρίζεσαι είναι το Facebook. Δηλαδή, αν δεν το έχει, αν δεν το ξέρει, αν δεν ασχοληθεί λίγο περισσότερο, αν δεν μάθει να κάνει σελίδε χρησιμοποιώντα εργαλεία που στοχεύουν ειδικά κοινά κτλ., κτλ δεν έχει καμιά σπουδαία τύχη. Δεν έχει άλλο τρόπο να διαφημίσει την οποιαδήποτε δουλειά και το οποιοδήποτε κείμενο. Και θέλω να πω και κάτι για τα κείμενα τελειώνοντας, χωρίς να σα κουράσω άλλο, ότι λέγανε πάντα ότι στο διαδίκτυο πρέπει τα κείμενα να είναι κείμενα του διαδικτύου, δηλαδή να είναι μικρά, να είναι περιεκτικά, να είναι... γιατί ο κόσμος έτσι, περνάει κάποια δευτερόλεπτα, δεν στέκεται πάρα πολύ, όπως σας έλεγα πριν, κοιτάζει περισσότερο α, τίτλους. Γενικά υπήρχε μια, ας πούμε... Directiva, ότι το διαδίκτυο δημιουργεί μια νέα δημοσιογραφική γλώσσα. Δηλαδή προσφέρεται για τέτοιου τύπου δουλειές. Εγώ πάλι ήθελα στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα να αποδείξω ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή ότι υπάρχουν περιθώρια και για να γράψεις πιο μεγάλα πράγματα και για να εκμεταλλεύεσαι το χώρο ο οποίος είναι ατελείωτος και για να γίνεις περισσότερο περιγραφικός από όσο θα μπορούσε να είσαι σε μια εφημερίδα και για να... Ε, στοιχειοδεθείς γνώμες καλύτερα και με περισσότερες λέξεις και κατάλαβα ότι τελικά κανόνας για το τι ε, γίνεται και το τι γίνεται και πώς γράφεται και τι πρέπει να γράφεται ε, εννοώ ω δομή, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ο παλιός κανόνας της ε, δημοσιογραφίας ο οποίος έλεγε ότι όταν κάποτε θα έρθει η μεγάλη κρίση του τύπου, η οποία έχει έρθει εδώ και έχω πολλά χρόνια βέβαια, θα επιβιώσουν μόνο τα πολύ χάλια μέσα και τα πολύ καλά. Για τον τύπο είμαι βέβαιο ότι δεν θα επιβιώσει κάποια στιγμή τίποτα, ούτε τα χάλια ούτε τα καλά. Στο ίντερνετ πιστεύω ότι τα χάλια θα σκίζουν. Αλλά και για τα καλά υπάρχει μια πιθανότητα, ας πούμε, να τα βρίσκουμε και να τα στηρίζουμε. Αυτά. Ό,τι θέλετε. Αρκεί να μην με ρωτήσετε ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα, γιατί δεν έχω ιδέα, δηλαδή. Δεν είναι βέβαιο. Όχι, δεν είναι τίποτα βέβαιο, Δεν τίποτα ε, ένα, βέβαια. Ένα, ε, ένα... ενδιαφέρον πράγμα που είχαμε συζητήσει σε κάποια φάση και... Α, ξεκινήσουμε από εκεί με το φίλο μας που θέλει να ρωτήσει, βεβαίω. Είπατε ναι. για το Facebook, ας πούμε, είναι πιο καλή η πηγή. Να ανοίξει ναι. όλο το κείμενο από το Twitter. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα κυρίω. Γιατί ναι. από το Α, ναι, στο εξωτερικό ισχύει το αντίθετο. Ναι, κάποια ναι. στιγμή ίσω φτάσει και η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Ας πούμε, Όχι. Το Twitter. <laughs> Ε, είμαι κάθετος. Δηλαδή, το Twitter και η, η, δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ. Είχαν ένα φλερτ εκεί γύρω στο 11-12, δεν κατέληξε σε γάμο και έκτοτε μισούνται θανάσιμα. Δηλαδή, ε, θα σου το πω από την πείρα τη δική μου που μπας περιπτώσει πέρα από το blog το δικό μου το οποίο είναι μικρό αλλά πάντα χρήσιμο για τέτοιο τύπου συμπεράσματα, ξέρω λίγα παραπάνω πράγματα και για το NGR για παράδειγμα. Λοιπόν, ε, 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 εγώ θα, θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχω 26.000 ανθρώπους οι οποίοι με ακολουθούν στο Twitter. Ε, από αυτούς τους 26.000 ανθρώπους που με ακολουθούν στο Twitter, μπαίνουν μέσω του Twitter για να διαβάσουν κάτι που έχω γράψει 10. Κατά μέσο όρο τη μέρα. Ή εγώ έχω τον ανθρωποδιώκτη ή κανένας δεν ενδιαφέρεται. Επειδή δεν έχω τον ανθρωποδιώκτη, τουλάχιστον. Λοιπόν, το Twitter είναι μόνο για να περνάς, να βλέπεις γενικά τι συμβαίνει και να, πούμε, να γίνεται έτσι κανένα διαγωνισμό εξυπνάδα. Και ε, το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή τα περισσότερα μέσα. Δηλαδή, η, ε, γι' αυτό και τα, τα, μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, τα οποία το χρησιμοποιούν, ε, Μέσω Twitter πουλάνε μόνο headlines, σχεδόν τίποτα άλλο. Γιατί προφανώς ξέρεις, έγινε καλά αυτό το πράγμα από την αρχή. Δηλαδή διαμορφώθηκε ένα κοινό το οποίο ε, παρακολουθεί, ας πούμε, την, την ενημέρω... ε, στηρίζει την ενημέρωσή του στο συγκεκριμένο μέσο. Εδώ δεν στηρίζει την ενημέρωσή του στο Twitter το κοινό. Ε, το, το χρησιμοποιεί για άλλους λόγους. Αντιθέτω, χρησιμοποιεί για την ενημέρωση του πάρα πολύ το, το Facebook. Ε, εγώ το Facebook, για να καταλάβετε, όταν το, το την πρώτη φορά μου, θύμισε πάρα πολύ τα λευκόματα που κάνανε τα κοριτσάκια όταν ήμουν εγώ στο Λίγιο. πριν από πολλά χρόνια. Δεν μου είχε φανεί ένα πράγμα τελείω αθώο, γελίο, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ο καθένα, μπορεί να πει. Ε, δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχε αυτό το τύπο τη, τη δυναμική σε ό,τι έχει να κάνει με. Με το συγκεκριμένο πράγμα. Αλλά ε, το Facebook επιτρέπει τα μεγάλα κείμενα. Και επειδή επιτρέπει τα μεγάλα κείμενα, το ταύτισε ο κόσμο λίγο περισσότερο με την ενημέρωση. Αντίθετα με το Twitter που πρέπει να γράψει κάτι, α πούμε, σε 125 χαρακτήρε, και δεν έχει ο άλλο καν στο μυαλό του ότι υπάρχει ένα link το οποίο, αν το πάτήσει, θα τον οδηγήσει σε κάτι πιο μεγάλο. Και είναι και το εξή παράδοξο τώρα, ότι η ενημέρωση μεταφέρεται ολοένα και πιο πολύ στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή, θα έπρεπε σε αυτό το Twitter να είναι πάρα πολύ δυνατό όπως είναι στο εξωτερικό. Ε, το ελληνικό Twitter δεν είναι, Τι, τι ξέχασα να πω. Α, όχι, όχι, <laughs> όχι. κάτι θέλει να Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το μέλλον τη δημοσιογραφία στο digital χωρί το Facebook. Δηλαδή, αύριο κλείνει το Facebook. Τι σημαίνει με τη δημοσιογραφία. Ε, ειλικρινά, είναι πολύ δύσκολο να το, να, το, να, να, να το φανταστώ αυτό που λες. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια κάποια δημοσιογραφία του, του μέλλοντο χωρί ένα τέτοιο τύπο ενδιάμεσο πάροχο. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλη η χρήση του συγκεκριμένου πράγματο που, αν αύριο το πρωί έκλεινε το Facebook, κάποιο θα έφτιαχνε το Facebook 2. Δηλαδή, θα, θα ξαναδημιουργούσε αυτού του τύπου την πλατφόρμα για να ε, μπορεί να υπάρχει, εγώ λέω, περισσότερο και από δημοσιογραφία ενημέρωση. Έτσι. Με όλα βέβαια τα, τα προβλήματα τα οποία έχει αυτό το είδος ενημέρωση. Το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι ότι δεν φιλτράρεται τίποτα από κανέναν αρχισυντάκτη. Δηλαδή, οι εφημερίδες δεν μπορούσαν να γράψει κάτι το οποίο να ήταν εντελώ από το κεφάλι σου. Χωρίς να βρεθεί κάποιο που να σε ρωτήσει αν για αυτό που γράφεις, ας πούμε, έχει μια κάποια απόδειξη. Ε, ακόμα και αν ήσουν, που λέει ο λόγο, ο καλύτερο των καλύτερων, κάποιον είχε δίπλα, είτε προϊστάμενο, είτε αρχισυντάκτη, είτε συνεργάτη, είτε εκδότη, είτε πίτων, όπω θέλετε, που σε ρώταγε, ρε, αυτό ισχύει ή θα βρούμε τον πελά μα. Ε, στο, δια, στο, διαδίκτυο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο, στο Facebook, ειδικά, πούμε, δηλαδή στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, με αποτέλεσμα να, είναι, να πληθαίνουν και οι ιστορίες παραμυθιώνας ε, παραμυθιών, πούμε, που μπορεί να πλασάρονται ως ενημέρωση. Αλλά απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο περίπτερο του κόσμου είναι το Facebook. Το, στην Ελλάδα, έτσι, για το, το, το είναι το υπερβολικό. Εγώ πήγαινα προηγουμένως να πω κάποια παρατήρηση που είχες κάνει σε κάποιο σημείο ότι και το ανέφερε λίγο, ότι τελικά ο κόσμο διαβάζει όντω μεγάλα κείμενα και από πού τα διαβάζει τελικά, Ναι, ο κόσμο ε, διαβάζει μεγάλα κείμενα. Ε, διαβάζει μεγάλα κείμενα στον υπολογιστή του κυρίω. Στο τηλέφωνο λιγότερο, είναι πιο, λιγάκι πιο δύσκολο. Βέβαια, μεγάλο κείμενο και μεγάλο κείμενο διαφέρει. Δηλαδή, αν είναι, πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι εν πάση περιπτώσει, στρωτό, να μην είναι πάρα πολύ πομπόδες, να μην απαιτεί μια φοβερή, ας πούμε, ε, ξέρεις, προσήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, ε, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το μέγεθος του κειμένου δεν έχει να κάνει. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που είναι φοβερά σύνθετα, ας πούμε, στο, στο διαδίκτυο. Ε, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ήταν λίγο άτυχοι. Δηλαδή, σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες ότι αν ζούσε, ας πούμε, ο Μακαρίτης ο και ασχολούταν με την ταινία του Μαραγδί με τον Καζατζάκι, Ο Αποστολίδη, για όσου δεν το ξέρουν, ήταν ένα άνθρωπο που είχε μεταξύ άλλων είχε κάνει έτσι ιερό σκοπό τη ζωή του να αποδείξει ότι ο Καζαντζάκη δεν υπήρχε ω συγγραφέα. Ήταν τίποτα, α πούμε. Ήταν πάρα πολύ μέτριο. Και κακώ γίνεται η φασαρία. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι θα είχε γίνει χαμό αν υπήρχε τώρα και αν ήταν α πούμε μπλόγκερ ο Αποστολίδη που κά... κάτι τέτοιο θα ήταν. Έτσι. Αυτό γιατί το λέω, γιατί η, το μέγεθος του κειμένου δεν έχει να κάνει τόσο όσο με το τι ακριβώς ε, πραγματεύεται. Το κακό στη συγκεκριμένη ιστορία, και αυτό το λέω εκ είναι ότι ο κόσμος θέλει περισσότερο ε, κράξιμο και λιγότερο ανάδειξη, ας πούμε, του, του οποιοδήποτε καλού. Ας πούμε. Ναι, ναι. Θέλει, ο, ε, ο αρνητισμός που λέει λίγο παραπάνω. Ε, αναφέρθηκες Αναφέρθηκε πριν ότι... Ναι. Αναφέρθηκε πριν ότι γνωρίζεις ποιο είναι το κοινό σου στο blog και ξέρεις και τι θέλει, ενώ δεν επιτρέπεις σχόλια. Ήθελα να ξέρω πώς παίρνεις feedback, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα κάτσουν να γράψουν προσωπικό email ή φαντάζομαι κιόλας ότι είναι ένα διαφορετικό κοινό που άλλο είναι αυτό που σε παρακολουθεί στην τηλεόραση, άλλο στην εφημερίδα, άλλο στο facebook και το τέτοιο. Ή κάποιο, αν σε παρακολουθεί και σε διαβάζει, α δεν έχει την ανάγκη να σε κάνει follow και στο Facebook ή στο τέτοιο. Πώ διαχωρίζει το κοινό στην κάθε περίπτωση. Ναι, ε, κοίταξε να δει. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και έχει να κάνει με την αποδοχή του κειμένου. Η αποδοχή του κειμένου είναι μετρήσιμη. Πρώτα απ' όλα είναι η ίδια του η επισκεψιμότητα. Έτσι. Δηλαδή με τον καιρό έμαθα να χρησιμοποιώ και διάφορα εργαλειάκια τα οποία δεν ήξερα ότι υπάρχουν, όπως ας πούμε το Google Analytics, έτσι. Ε, διάφορες εφαρμογές ας πούμε του Facebook όπου βλέπω πόσοι μπορεί να περνάνε από τη σελίδα. Δεν είναι κάτι που το κάνω μανιακά, έτσι. δεν είναι ότι μπαίνω κάθε μέρα, αλλά ανά μήνα παίρνω διάφορα αποτελέσματα. Και βλέπω ας πούμε πρώτα απ' όλα πόσα κείμενα κοινοποιούνται. Ποια κείμενα κοινοποιούνται. Πόσοι δηλαδή είναι διαθέσιμοι αυτό το οποίο έχουν διαβάσει να το μοιραστούν με κάποιον άλλο. Αυτό από μόνο του αρκεί για να μου δώσει μια εικόνα του τι είναι αυτό το οποίο ο κόσμος περιμένει να διαβάσει από μένα. Και που, που σωστά είπες, δεν έχει καμία σχέση αυτός ο κόσμος με τον κόσμο που πιθανόν με έχει δει μια φορά στην τηλεόραση ας πούμε ή ξέρω εγώ με στο ραδιόφωνο. Είναι εντελώ διαφορετικά πράγματα. Είναι, ε, για να, το, να σου το πω παραστατικά, είναι σαν να υπάρχει ένα είδος επικοινωνία το οποίο βασίζεται σε ένα tam -tam στη ζούγκλα. Έτσι. Ή, αν θέλεις, σε μια σειρά από tam -tam στη ζούγκλα. Μπορεί λοιπόν να μην ξέρω ακριβώς εγώ ποιοι είναι αυτοί που χτυπάνε το ταμταμ, έτσι; Ξέρω όμως πόσα τα μπουρλα χτυπάνε. Και αυτό το πράγμα από μόνο του μου δίνει μια εικόνα για τα θέματα τα οποία ο άλλος περιμένει ας πούμε, να διαβάσει από μένα. Βέβαια, και αυτό είναι ξέρεις, κομμάτι σχετικό. Δηλαδή, ε, αν στοχεύσει ένα κοινό και το Facebook σου δίνει αυτού τύπου την ικανότητα, μπορεί αυτό το κοινό να το βρει. Δηλαδή, είχα γράψει θυμάμαι μια φορά ένα κομμάτι για το, τη, το την ταινία για, τον, το, για το Van η είχε βγει πρόσφατα στο, στα σινεμά. Ε, δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι αυτοί που διαβάζουν για τον Καρίμαν Σαριφάρντ θα ενδιαφέρονται για τον Βαν Κόγκ. Κάποιοι ενδιαφέρονται. Μετά του κάνα μια προώθηση ψάχνοντα το κοινό του Βαν Κόγκ. Και το κείμενο δούλεψε πολύ. Δηλαδή δεν είναι ακριβώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το κοινό που διαβάζει μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα κομμάτι το οποίο του ανθρώπου που ξέρουν ποιο είναι ο Βαν Κόγκ δεν του πήραξε καθόλου. Έτσι, δεν λέω ότι ε, αυτοί περιμένουν και από τότε μπαίνουν κάθε μέρα να δουν τι γράφω, αλλά λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το κείμενο εντό εισαγωγικών δούλεψε. Είχε μία εσύ. Δεν θα σε αφήσω παραπονούμενο. Ε, ε το, 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 Ναι. Είχατε επιτρέπετε... κάτι άλλο Α, όχι. Επιτρέπεται να ρωτήσει τον δημοσιογράφο αν σου αρέσει το κοινό σου. Mm. Θέλω να πω, δεδομένου ότι έχεις και ένα κοινό Ποδοσφαιρικό, που έχει και κόσμο Σκληρό, που γουστάρει και, το, έτσι, και να βρίσει και να ξεδώσει. Ασχολείσαι με αυτό ή... Όχι, ε, εμένα μου αρέσει το κοινό μου. Και ας με βρίσκουν και καμιά φορά, δεν είναι για τίποτα... Ε, εντάξει, αρκεί όλα να είναι, ξέρεις... Ε, ε, να, να υπάρχουν κάποια μέτρα, έτσι, στο, στο, στην κριτική. Ε, απ' την άλλη, όμως, ξέρεις... εγώ, τουλάχιστον... Δεν είχα ποτέ αυτή την τρέλα του να βρω, ας πούμε, <laughs> ακόλουθους, ντε και καλά, οι οποίοι αυτό που εγώ λέω να το, να το δέχονται ως θες φάτο. Ίσα, ίσα, εμένα πάντα με ενδιαφέρε να πω τι έχω να πω και από εκεί και πέρα αν υπάρχουν ενστάσεις, ε, καλώς να γίνουν. Ε, αλλά η, η καθημερινή, ας πούμε, σχέση που δημιουργήσει με έναν αναγνώστη, είναι λίγο. Στο, στο διαδίκτυο, η εφημερίδα είναι άλλο πράγμα. Η εφημερίδα ποτέ δεν είσαι βέβαιο ότι την παίρνουν απαραίτητα για σένα. Μπορεί κάποιο να την αγοράσει την εφημερίδα για 50 άλλου λόγου, α πούμε. Ε, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε κείμενα τα οποία γράφει εσύ, για σένα, με σένα ασχολούνται. Έτσι, σένα ψάχνουν. Αυτό δημιουργεί εξή μια σχέση η οποία είναι ένα, τελικά ένα είδο φιλική σχέση. Είναι μια παράξενη φιλία. Εγώ δεν πίστευα αυτό το είμαστε φίλοι στο facebook ας πούμε γελούσα τελικά έχει μια βάση αυτό το πράγμα δηλαδή έχει μια... είναι μια περίεργη σχέση αλλά είναι μια υπαρκτή σχέση δηλαδή είναι άνθρωποι που από σένα κάτι περιμένουν αλλά τους περιμένεις και εσύ έτσι Πολλοί μου λένε, θυμάσαι τότε που έχει πει αυτό, α πούμε, ή τότε που έχει κάνει. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ε, σε ορισμένε περιπτώσει, ξέρει το, το διαδίκτυο, ευτυχώ όχι σήμερα δημιουργεί και φανατισμού. Δηλαδή, περιμένει να διαβάσει κάποιον, πραγματικά όπω με το, με το φανατισμό που περιμένει, α πούμε, να δει μια ομάδα ποδοσφαιρική ή οτιδήποτε άλλο. Ε, μπορεί να το περιμένει και γιατί είσαι εντελώ αντίθετο σε αυτό το πράγμα το οποίο αυτό Αλλά είσαι εκεί στημένο. Σαν να είσαι, ας πούμε, με ένα κουμπούρι, ας πούμε, και να, να περιμένει να πυροβολήσει. Ναι, ναι, ένα καραούλι, πραγματικό. Yeah. Αυτά. Ναι. Σε συνέχεια τη ερώτηση που έκανε και ο Τάκη, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει το κοινό σου και αν θέλει yeah. να το κάνει ή αν μπορεί να το κάνεις πιο εύκολο από ότι, ε, στο ίντερνετ από ότι σε μία εφημερίδα. Όχι, να το αλλάξω το κοινό μου δεν μπορώ. Για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο κοινό το οποίο θα μπορούσα, με το οποίο θα μπορούσα να χτίσω μια σχέση, ας πούμε, ανάλογη. Αυτό το οποίο, εντάξει, κατά καιρού ας πούμε συμβαίνει, είναι διάφορα πιο ειδικά, ας πούμε, πράγματα ε, να απευθύνονται σε, ας πούμε, άλλους ανθρώπους. Εγώ, ε, Εμένα μου αρέσει να καταπιάνουμε με διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα αθλητικά. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Το να γράψει κάτι που είναι ταξιδιωτική εντύπωση. Έτσι. Προφανώ δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το κοινό σου. Μπορεί να έχει να κάνει περισσότερο με ανθρώπου οι οποίοι αυτό που γράφει το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, να γράψει, α πούμε, ένα κείμενο για τη Βαρκελόνη. Προφανώ αυτό ο οποίο έχει ζήσει στη Βαρκελόνη μπορεί αυτό να το εκτιμήσει περισσότερο από κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ και δεν τον ενδιαφέρει και να πάει ποτέ στη στη συγκεκριμένη πόλη. Λοιπόν, αυτόν, χάρη στο Facebook, μπορεί να τον βρει. Έτσι, να, να φτάσει δηλαδή. Αλλά δεν, δεν είναι ένα άνθρωπο τον οποίο ας πούμε, προσδιορίζω εγώ ω κοινό μου. Είναι απλώς κάποιο με τον οποίο μπορεί παροδικά να, μοιραστούμε κάτι. Ξέρεις, είναι λίγο ας πούμε, σαν one night stand όλη αυτή, <laughs> <laughs> αυτή η ιστορία. Δηλαδή, εντάξει. Και, ε, ε, έχουν υπάρξει διάφορα κείμενα τα οποία Ηταν εκτό τη της δική μου θεματική, τα οποία διάβασε πολλοί κόσμο. Δηλαδή, ένα κείμενο που, είχα, που είχε κάνει πολύ μεγάλο σουξέ και διαδικτυακά, πολύ πριν κάνω εγώ τον blog, ήταν ένα κείμενο που είχα γράψει μια φορά για το τέλο του Lost. Το είχαν διαβάσει τόσοι πολλοί άνθρωποι, υπολογίζω του 200.000, που πίστευα ότι όταν πεθάνω, όπω α πούμε στον Καζατζάκη λέει, είμαι ελεύθερο, ξέρω εγώ, μια θα γράψουν, έγραψε για το τέλο του Lost. Στον τάφο μου, α πούμε. Εντάξει, προφανώ αυτή είναι ένα άλλο κοινό ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Και, okay. και των δύο τελευταίων, έτσι. Haters και love to hate. Mm -hmm. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει σε αναρτήσει σε σχόλιο ότι γράφει καλύτερα όταν πρόκειται και για τον κινηματογράφο. Mm -hmm. Και τα λοιπά. Πώς θα αντιμετωπίζετε. Κοίταξε, αυτά τα λένε αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο διαφωνούν με ένα κείμενο συγκεκριμένο δεν είναι μια γνώμη την οποία την παίρνω σοβαρά. Δηλαδή, ξέρω ότι ο καθένα, α πούμε, όταν θέλει να πάρει αποστάσει από σένα και να σε πληγώσει, ψάχνει τον πιο οικείο για αυτόν τρόπο. Ένα άλλο θα μπορούσε να γράψει. Άσε μας ρε κοντένα, να πούμε τι διάλογο γράφεις. Ένας άλλος θα προτιμώ να γράφεις γι' αυτό. εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Εμένα με πειράζουν αυτοί οι οποίοι λένε χωρίς να έχω διαβάσει τη γράφης, διαφωνώ απόλυτα. <laughs> να είσαι καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.